μακριά του. Δεν σ' αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις μες στην αγκαλιά του. Σου έλεγα πριν backstage στο Χρήστο, τον έχω συναντήσει στα πολύ πρώτα βήματα της καριέρας του, όταν ήταν ακόμα μουστακό παιδί. Ακριβώς. Δεν έχεις αλλάξει, δηλαδή ο χρόνος... Εντάξει, το έχω φτιάξει. Δεν σ' αφήνω, δεν θα φύγω, τίποτα αυτιό δεν θα μείνει. Δούλεψες πολύ πάνω. Όχι, πολύ δουλειά και γενικά μου έχει φερθεί καλά και η ζωή και η δουλειά και η προσωπική μου ζωή. Όλα μου πάνε περίφημα. Μέχρι τώρα μην με ματιάσω βέβαια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μα είναι να σου τύχουν καλά, σου τυχαίνουν καλά. Δηλαδή, γιατί να σε ματιάσω. Και εγώ έτσι είμαι αισιόδοξος και θετικός. Πάντα. Πάντα. Έτσι είναι τα πράγματα. Στο μάτι πιστεύω όμως λίγο. Αλήθεια. Μα στο κακό μάτι, μόνο εκεί. Όλα τα άλλα να. Ναι. Δεν πιστεύεις. Κοιτάξτε, υπό την έννοια ότι μπορεί να ζει. Υπάρχει. Κάποια μορφή κακίας υπάρχει. Εντάξει. Η οποία ενδεχομένως να σε. Να την τραβήξεις σε δεδομένη χρονική στιγμή και να σε επηρεάσει. Πάνω στη σκηνή σου έχει συμβεί να σε κοιτάνε περίεργα. Που και σατισμένοι και περίεργα και να μην με γουστάρουν. Βέβαια. Εσύ θα πήγαινες ποτέ κριτής σε talent show? Ναι, πολύ καλός. Θα ήμουν πολύ καλός κριτής. Όχι ρε, δεν το έχω. Δεν μου αρέσει καθόλου η έννοια του κριτή. Δεν μου αρέσει να ήμουν κάπου και να κρίνω. Αισθάνομαι ότι ακόμα κρίνομαι. Αισθάνομαι ότι δεν θα ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος για να κρίνει. Δεν μου αρέσει ο ρόλος αυτός. Σου έχουν προτείνει ποτέ? Όχι. Γιατί δεν μου προτείνουν? Άρα, φίλε, ένα όνομα, μια ιστορία. Θέλω να σου πω τόσα χρόνια καριέρας. Γιατί να μην σου προτείνουν? Δεν, θα σου πω κάτι. Δεν το έχω. Νομίζω. Άσε που το θεωρώ και πολύ κουραστικό, πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι που είναι σε αυτά ασχολούνται και πολλές ώρες. Ναι. Δεν είμαι τόσο της ταλαιπωρίας. Δεν μου λες survivor, εσύ θα πήγαινες ποτέ σε κανένα. Τρέχοντας θα πήγαινα και θα ερχόμουν πάλι τρέχοντας. Γιατί ρε εσύ. Μα μου είπες πριν, σου είπα πριν, ότι δεν μπορώ για κριτής. Φαντάσου αυτή την ταλαιπωρία, βλέπω αυτά τα παιδιά. Τι δυστυχία είναι αυτή να πω. Πες μου, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Θα σου κάνει coach η Ειρήνη που δεν ήξερα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω γυμναστήριο, βαριέμαι. Θα κάνω όλη αυτή την κριτή. Όχι. Μπορεί να ήθελες να το κάνεις για την εμπειρία, ρε παιδί μου, κατάλαβες? Όχι, έχω πολλές ωραίες εμπειρίες να ζήσω στη ζωή μου μακριά από την ταλαιπωρία. Παιδιά δεν χάνουν, παίρνουν πίσω ό,τι κάνουν. Γιατί συνείδηση έχουν καθαρή. Τόσο από το μαγαζί, τι άλλο κάνεις? Το μαγαζί. Είσαι χαλαρά με την οικογένεια μόνο. Η οικογένεια, ναι, η οικογένεια τώρα είναι και πολυμελής. Εκεί γίνεται ένας πανικός. Πόσα παιδιά έχεις? Τρία αγόρια. Και σε μικρή ηλικία, φαντάζεσαι τι γίνεται? Έχουν αρχίσει από τώρα να ζητάνε δώρα για τα Χριστούγεννα. Από τώρα, από πέρσι, από πρόπερσι. Τι καλά. Το πακέτο από τώρα. Το πακέτο δεν κλείνει ποτέ, φίλε. Είναι πολλές μεριές. Ναι, αλλά είναι τόσο ωραία όλα αυτά. Σου λείπει όταν στις γιορτές είσαι στο μαγαζί και δεν έχεις το χρόνο να είσαι? Ξέρεις τι, όχι, γιατί είναι τόσο πολύ ο χρόνος που έχω πια ελεύθερο. Okay. Εκτός από την περίοδο των γιορτών που τον διαθέτω στους δικούς μου ανθρώπους που δεν μου λείπει.